Καλησπέρα σας. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή τη Βαβυλωνία και για δεύτερο λόγο για τις ωραίες αυτές εκδηλώσεις που κάνανε για το έτος Καστοριάδη ανά την Ελλάδα. Τους αξίζει ένα μεγάλο εύγιο και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εσάς που ήρθατε εδώ για να μοιραστούμε ορισμένες σκέψεις γύρω από έναν μεγάλο φιλόσοφο. Πιστεύω από τους σημαντικότερους φιλοσόφους του 20ου αιώνα. Θα αρχίσω από ορισμένα προσωπικά στοιχεία, μιας και είναι έτσι και κανονισμένη η εκδήλωση. Μιλώντας προσωπικά για τον Καστοριάδη, αισθάνομαι πολύ συγκινημένος, διότι ουσιαστικά του οφείλω τη διαμόρφωσή μου. Η πρώτη μου επαφή με τον Καστοριάδη, χωρίς να ξέρω τι είναι αυτός, ήταν στη δικτατορία. Η πρώτη μου επαφή με τον Καστοριάδη ήταν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, όταν έπεσε στα χέρια μου ένα φυλάδιο, γύρω στο 70-71, είναι αυτό το φυλάδιο, πολυγραφημένο, λέει «Η εργατική τάξη και το πρόβλημα της οργάνωσης». Ο συγγραφέας είναι Πολ Καρτάν. Ήταν το ψευδόνυμο του Καστοριάδη στο περιοδικό «Σοσιαλισμ Μπαρμπαρί» που έβγαζε στο Παρίσι από το 1949 μέχρι το 1964 μαζί με τον Κλοντ Λεφόρ και άλλους μαζί στην ομάδα. Αυτό λοιπόν το πολυγραφημένο φυλάδιο είναι απόσπασμα από ένα έργο του Καστοριάδη, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, και το έβγαλε η ομάδα του Στίνα, φαντάζομαι και πριν το 67 κυκλοφορούσε αυτό, όπου τότε ο Στίνας είχε την Ένωση Διεθνιστών Εργατών. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είχε μια διαφορετική ορολογία και ότι ασκούσε κριτική στο κόμμα, γενικά στο κόμμα, το κομμουνιστικό και οποιοδήποτε κόμμα, μίλαγε για αυτονομία, για το εκφελισμό των εργατικών οργανώσεων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένα ισχυρό ερέθισμα για να ψάξει ο νεαρός της εποχής εκείνης κάποια άλλα πράγματα. Όντως, ήμασταν τυχεροί στην Ελλάδα που υπήρχε ο Στίνας και μετέπειτα ο Κώστας Πατηδάκης, που δυστυχώς δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα, στους οποίους οφείλουμε πολλά και οφείλουμε την εισδοχή του Καστοριάδη στην Ελλάδα. Στη δικτατορία, λοιπόν, υπήρξε ένας εκδοτικός οίκος γύρω από την ομάδα του Στίνα, από παιδιά νεαρούς που ήξεραν τον Στίνα, και έβγαλε το πρώτο επισήμως βιβλίο του Καστοριάδη, το «Επαναστατικό κίνημα στον σύγχρονο καπιταλισμό». Επακολούθησε ένα δεύτερο, το «Περιεχόμενο του σοσιαλισμού». Μέσα στη δικτατορία γίνονται αυτά τα πράγματα. Και το 1972-1973 έγινε έκδοση αυτών των βιβλίων, πάλι με ψυχοτήτο Στίνα. Και το τρίτο βιβλίο που βγήκε μέσα στη δικτατορία του Καστοριάδη, βιβλιαρά και μικρά ήταν αυτά, ήταν από τη Διεθνή Βιβλιοθήκη, όπου έβγαλε το πρώτο βιβλίο που δημοσίευσε ο Καστοριάδης στο «Σοσιαλισμ Μπαρμπαρί», με τίτλο «Σοσιαλισμ Μπαρμπαρί», «Σοσιαλισμός και Βαρβαρότητα», το 1974. Έκτοτε μετά τη μεταπολίτευση αυξήθηκαν οι εκδόσεις με τον Καστοριάδη, και έχουμε το 1975 την έκδοση του μνημειώδους έργου του, «Η φαντασιακή θέσμη της κοινωνίας», το 1981, με μετάφραση τριών που επιμελούνταν ο Κώστας Παντιδάκης, μαζί σε συνεργασία με τον Κορνήλιο Καστοριάδη. Η πρώτη μου άμεση παρουσία, άμεση γνωριμία με τον Καστοριάδη, ήταν στοιχείο το 1980. Όταν ήρθε προσκεκλημένος του Ιωνικού Κέντρου Σπουδών, στοιχείο, και έδωσε για 4 εβδομάδες σεμινάρια με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η γένεση της δημοκρατίας και της πολιτικής φιλοσοφίας στην Αρχαία Ελλάδα», της φιλοσοφίας γενικά στην Αρχαία Ελλάδα. Πραγματικά ήταν ένα σημαντικό γεγονός, πιστεύω, στη μεταπολιτευτική μίζερη Ελλάδα, που ασχολούνταν ουσιαστικά με κομματικές διενέξεις και δεν υπήρχε μια ουσιαστική πνευματική κίνηση
και γενικώς πνευματική κίνηση, το γεγονός αυτό ήταν ένα πνευματικό γεγονός για πάρα πολλούς. Δηλαδή, εκεί συναντήσαμε έναν άνθρωπο, έναν φιλόσοφο καταρχάς, ο οποίος αναδείκνυε τα προβλήματα και σου έλεγε ότι αυτά τα οποία λέω είναι η δικιά μου άποψη και ότι εσύ πρέπει να βρεις τη δικιά σου. Δεν υποκαθιστούσε τον ακροατή ή τον αναγνώστη, όπως και στα βιβλία του. Το ωραίο σε αυτά τα σεμινάρια ήταν εκτός από την ανακάλυψη μιας καινούργιας Ελλάδας, αρχαίας Ελλάδας, πολιτικής Ελλάδας και φιλοσοφικής, της αρχαίας δημοκρατίας, της άμεσης δημοκρατίας από την οποία εμπνέεται και θεωρεί ότι είναι η πρώτη ανάδυση του προτάγματος αυτονομίας. Τώρα ήταν μετά στις ταβέρνες που πηγαίναμε, που κουβεντιάζαμε ελεύθερα πια και για τα σεμινάρια, αλλά και για προσωπικά και για άλλα θέματα ευρύτερα. Και εκεί γνώριζε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ευρύτητα πνεύματος, μια ανοιχτότητα, ότι δεν κλείνεται και ότι παίρνεις κι εσύ. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του Καστοριάδη, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό που εγώ εισέπραξα και εισέπραταν και άλλοι, όχι μόνο εγώ, ότι σου έδινε μια δύναμη για μια ενέργεια για παραπέρα, χωρίς να μένεις σε αυτά τα οποία άκουσες ή διάβασες στον Καστοριάδη. Στις παραλίες μετά πηγαίναμε τα βράδια, καθόμασταν γιατί είχε ωραία φεγγάρι και έκανε ζέστη και να δροσιστούμε. Συνεχιζόταν οι κουβέντες ενδιαφέρουσες μέχρι αργά, 2-3 ώρα το βράδυ. Η τρίτη φορά που ήρθε ο Καστοριάδης ήταν το 1980, μια παρέα ανθρώπων αποφασίζουμε να φέρουμε τον Καστοριάδη. Παρέα, φανταστείτε πολύ, άντε να ήταν 7-8 άτομα. Θα ερχόταν τότε να δώσει σεμινάρια στην Ελλάδα, όχι σεμινάρια ακριβώς, διαλέξεις, και είπαμε να το φέρουμε κι εμείς να δώσει πολιτική διάλεξη. Το 1980. Ψάχναμε για συγκεντρικό στο Πανεπιστήμιο, να ήταν και χώρος Πανεπιστημίου, γιατί ήδη ήταν πανεπιστημιακός ο Καστοριάδης. Δεν βρίσκαμε, γιατί τότε κυριαρχούσε στα πανεπιστήμια, αν θυμάστε, οι παλαιότεροι, η ΚΝΕ και οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις που λέγαμε, και ακούγοντας Καστοριάδη βγάζανε σπυράκια, δεν θέλανε με τίποτε. Τέλος πάντων, βρήκαμε ένα κονέ και πήγαμε στην εμπορική. Οπότε καθορίστηκε η μέρα να γίνει η διάλεξη του Καστοριάδη για την αυτόνομη κοινωνία και την πολιτική. Και εκεί λοιπόν μας την πέφτουν οι κνήτες στην εποχή εκείνη και λένε, αν τολμήσετε και φέρετε την ημέρα τον Καστοριάδη, θα πέσει ξύλο. Έτσι, εν ψυχρό, παιδιά. Οπότε εμείς τα χρειαστήκαμε, αρχίσαμε, πήραμε καδρόνια, βάλαμε εκεί κάπου στην άκρη καδρόνια και βάλαμε και εφημερίδες, θυμάμαι αυτή την κίνηση εδώ, για να μην μας δίνουν οι κνήτες. Όταν λοιπόν ήρθε η μέρα εκεί πέρα, είπαμε και σε άλλο κόσμο, παιδιά, ελάτε εδώ να μας βοηθήσετε, γιατί αυτό και αυτό. Αλλά ήταν τέτοια προσέλευση του κόσμου στην εμπορική, γέμισε το αμφιθέατρο, γέμισαν οι σκάλες απ' έξω, γιατί ήταν πάνω σε ένα όροφο, και γέμισαν και απ' έξω όλα. Δεν υπήρχε ούτε αίθουσα. Για πάνω στο τραπέζι ήταν στριμωγμένοι ο ένας κοντά στον άλλον. Φοβερή προσέλευση κόσμου και εν πάση περιπτώσει οι κνήτες εξαφανίστηκαν και έτσι γλιτώσαμε και το ξύλο. Είχε τέτοια επιτυχία αυτή η διάλεξη, η ομιλία, που ο κόσμος απέτυχε να επαναληφθεί και έγινε μετά από λίγες μέρες δεύτερη στην ΑΣΟΕ πάλι, πάλι με τον καταπληκτικό κόσμο, επώνυμος κόσμος ήρθε εκεί, παλιοί κτλ. Ήταν πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ δημιουργικό. Μετά από το 80 άρχισε πια ο Καστοριάδης να έχει πιο πολύ πέραση, είναι πια ένας ονομαστός γνωστός φιλόσοφος ανά τον κόσμο, αλλά η αριστερά πάντα τον κατεδίωκε με κάθε τρόπο. Στο Παρίσι τώρα. Στο Παρίσι τα σεμινάρια του Καστοριάδη που έκανε σε ένα φημισμένο ίδρυμα και ακόμα και σήμερα, στην École des Hautes Études en Sciences Sociales, δηλαδή στην ανωτάτη σχολή κοινωνικών επιστημών, τα σεμινάρια του πραγματικά ήταν μία όαση και μία δημιουργία συνειδήσεων, όχι μόνο ιδεών, αλλά και συνειδήσεων. Δηλαδή είχε ένα χάρισμα αυτός ο άνθρωπος να σε βάζει μέσα με απλό τρόπο
που το παραδεχόντουσαν και οι ίδιοι οι Γάλλοι, οι φοιτητές δηλαδή που υπήρχαν εκεί, γιατί ήταν από όλο τον κόσμο φοιτητές, έτσι, είχε αυτό το χάρισμα να στα δίνει πολύ απλά τα πιο δύσκολα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην τα καταλάβαινες, αλλά σου δημιουργούσε την διάθεση να πας να το ψάξεις παραπέρα. Και ξαναλέω, το πιο σημαντικό ήταν ότι ο Σωρέας έλεγε, εγώ λέω αυτά, εσείς τι λέτε. Γίνονταν βέβαια και διάλογος και καμιά φορά όταν θεωρούσε ότι υπάρχει κάποιο επίγον πρόβλημα ή επικαιρότητα, διέκοπτε τα σεμινάρια που ήταν φιλοσοφία ουσιαστικά, γενικά φιλοσοφία και πολιτική φιλοσοφία, και ασχολούνταν με αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου και άλλαξε η κατάσταση αυτή, αντί για το σεμινάριο των 2 ώρων, κάνει συζήτηση, παρουσίαση αυτός και μετά συζήτηση με τους φοιτητές. Και άλλα. Μετά, βέβαια, το πιο σημαντικό ήταν οι φοιτητές πηγαίναμε στα καφέ για συζήτηση και ήταν πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό, γιατί αναλύαμε τα θέματα εκεί πέρα, δημιουργούσαν και σχέσεις. Μετά ζητήσαμε άδεια από την ΕΚΟΛ, έτσι τη λέγαμε τέλος πάντων, αυτή τη σχολή, που είναι πολύ φημισμένη στο Παρίσι, έχει πολύ πρεστίζ, που λένε οι Γάλλοι, και μας έδωσε μια αίθουσα και συζητούσαμε πια όχι μόνο τις φιλοσοφικές ιδέες, αλλά και τα πολιτικά προτάγματα, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα μέσα στην κοινωνία. Γιατί το πιο σημαντικό ήταν αυτό που χαρακτήρισε όλο το έργο του Καστοριάδη και θα πω λίγα λόγια, είναι η πολιτικοποίηση που βάζει ο Καστοριάδης μέσα στη φιλοσοφία, η πολιτικοποίηση που βάζει μέσα στην κοινωνιολογία και μέσα σε όλα αυτά τα οποία χειρίστηκε. Όχι κομματικοποίηση, πολιτικοποίηση με την ευρία έννοια, με την έννοια που αυτός εννοούσε. Ας μου επιτρέψετε να πω και μία προσωπική μου εμπειρία και να τελειώσω με αυτή, γιατί αν αρχίσω τα προσωπικά μπορώ να σταματήσω. Είχα ξεκινήσει λοιπόν τη διατριβή μου με τον Καστοριάδη. Ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε τους πάντες. Ό,τι τους ζητούσες ήταν έτοιμος να σε βοηθήσει. Και εγώ είχα ξεκινήσει τη διατριβή μου που είχε θέμα η πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη σε σχέση με τη δημοκρατία. Ξεκίνησα και εγώ ότι επειδή ο Καστοριάδης θεωρούσε τον Αριστοτέλη δημοκράτη, ότι είναι υπέρ της δημοκρατίας, έτσι ξεκίνησα και εγώ, έχοντας διαβάσει αυτά που έλεγε ο Καστοριάδης, ο δάσκαλος. Τέλος πάντων, ξεκινάω την διατριβή. Στην πορεία με τα διαβασματά μου και με αυτά και με τα άλλα, βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή ότι δεν μου βγαίνει και τόσο δημοκράτης ο Αριστοτέλης. Οπότε αναρωτιέμαι τι κάνω. Τέλος πάντων, διαβάζω, επιχειρηματολογώ, έχω επιχείρημα. Και συναντιόμαστε με τον Καστοριάδη να του πω τα αποτελέσματα της ερευνάς μου. Και του λέω, αυτό το πράγμα μου βγαίνει εμένα, δεν νομίζω ότι είναι δημοκράτης ο Αριστοτέλης, μου βγαίνει ότι είναι αντιδημοκράτης. Περίμενα την αντίδραση τώρα. Γιατί ήταν αντίθετα με αυτά που αυτός έγραψε και πίστευε. Και μου λέει, α ναι, πολύ ενδιαφέρον. Συνέχισε. Μάλλον με ρωτάει πρώτα ποιο είναι το επιχείρημα, γιατί αυτό το πράγμα, το εξήγησα εγώ τέλος πάντων. Μου λέει πολύ ενδιαφέρον. Συνέχισε. Τέλος πάντων, βγήκα έξω, όπως καταλαβαίνετε, και λέω, όποιος έχει υπόψη του τα ελληνικά πανεπιστήμια, αν τολμήσει να φέρει αντίρρηση στην επίσημη εκδοχή του καθηγητή, είσαι καταδικασμένος. Αυτό το πράγμα εμένα μου άνοιξε πάρα πολύ δρόμο. Συνέχισα την ερευνά μου για να επικυρώσω αυτό το οποίο ήθελα και είχα βγάλει και ήταν αντίθετο με τον Καστοριάδη. Θέλω να πω δηλαδή η ενθάρρυνση που είχε στο διαφορετικό ο Καστοριάδης. Δεν ήταν ο δογματικός που λέει εγώ είπα αυτά και άρα πρέπει να ακολουθήσεις. Ήταν ένας ανοιχτός άνθρωπος και αυτό που έλεγε πάντα και μου έχει μείνει σε μένα είναι θέλω κριτική, θέλω διαφορετικές απόψεις. Κάντε μου κριτική, όχι απαλή, δεν θέλω ύμνους. Θέλω κριτική. Κριτική λοιπόν. Ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για την εξελικτική πορεία του Καστοριάδη. Γιατί ο Καστοριάδης δεν ήταν ένας που έγινε ευθύς εξ αρχής άπαξ. Είχε μια πορεία η οποία αξίζει να αναφερθεί, διότι
Καμιά φορά βλέπουμε τους φιλοσόφους σαν ιερά τέρατα και μάλιστα τους γνωστούς ότι έχουν αυτή τη συγκροτημένη αντίληψη, έχουν ένα σύστημα τις περισσότερες φορές το οποίο συγκρότησαν έτσι, μια και καλή. Η πορεία του Καστοριάδη φανερώνει ακριβώς μια εξελικτική πορεία και έναν αγώνα αυτού του ανθρώπου να απεμπλακεί από διάφορες ιδέες και από διάφορα συστήματα που την εποχή εκείνη ήταν κυρίαρχα. Και ήταν από τους λίγους, αν όχι ο μοναδικός, ο οποίος ήρθε σε αντίθεση με όλες τις κυρίαρχες ιδέες. Είτε αυτός ήταν ο Μαρξισμός, μιλάμε δεκαετία του 50 και του 60, ο Μαρξισμός ήταν η κυρίαρχη ιδέα στη Γαλλία παντού. Όχι μόνο στα πανεπιστήμια και μέσα στους χώρους τους πολιτικούς. Ο στρουκτουραλισμός, η ψυχαναλυτική σχολή του Λακάν, ο λειτουργισμός, όλα αυτά, ο υπαρξισμός με το Σάρτρ. Σε όλα αυτά ο Καστοριάδης άσκησε κριτική και ήρθε αντιμέτωπος με αυτά τα πράγματα. Το βασικό του τρεις σταθμούς θα πω, για να πω λίγα πράγματα για το φιλοσοφικό του έργο. Ένας χαρακτηριστικός σταθμός του Καστοριάδη είναι το 1964, όταν είναι ακόμα στο περιοδικό Σοσιαλισμ Μπαρμπαρί, όπου εκεί πια φτάνει στην πλήρη απόρριψη του μαρξισμού και δηλώνει ρητός και κατηγορηματικός ότι αν θέλουμε να κάνουμε κάτι δημιουργικό και ουσιαστικό, πρέπει να εγκαταλείψουμε τον Μάρξ. Ο Μάρξ δεν έχει να μας πει απολύτως τίποτε για αυτό που έχουμε να σκεφτούμε σήμερα και να πράξουμε. Ήταν φοβερή, τολμηρή δήλωση αυτή, η οποία επέσυρε της ύβρις των απανταχού αριστερών, κομμουνιστών, σοσιαλιστών και λοιπόν. Έχουμε λοιπόν πλήρη απόρριψη του μαρξισμού και όχι απόρριψη του μαρξισμού, αλλά ότι δεν έχουμε να πάρουμε τίποτα από αυτόν. Αυτό είναι βασικό. Και βεβαίως απόρριψη κάθε είδους αριστεράς. Αυτό το πράγμα πρέπει να το πούμε. Η απόρριψη του Καστοριάδη δεν έχει με καμία αριστερά. Ούτε με μαοϊκή, ούτε αριστερίστικη, ούτε τροτσκιστική, παρότι ξεκίνησε από αυτά όπως ξέρουμε, διακόπτει αυτά τα πράγματα. Ο πρώτος σταθμός είναι αυτός. Ο δεύτερος σταθμός είναι το 1975, όπου εκδίδει το μνημειώδες έργο του και ένα από τα σπουδαιότερα, κατά τη γνώμη μου, φιλοσοφικά βιβλία του 20ου αιώνα και του 21ου, η φαντασιακή θέσμηση της κοινωνίας. Είναι βεβαίως, το πρώτο μέρος έχει δημοσιευτεί το 1964-65 και το δεύτερο μέρος είναι ένα καινούριο στο βιβλίο αυτό, όπου αναπτύσσει την οντολογία του, τη φαντασιακή θέσμηση, τις φαντασιακές κοινωνικές σημασίες, την αυτονομία την έχει αναπτύξει. Και οπωσδήποτε εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολο να το προσπελάσει κανείς, γιατί είναι, ειδικά το δεύτερο μέρος του βιβλίου αυτού είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αξίζει τον κόπο νομίζω, παρόλη τις δυσκολίες του. Και θα ήθελα πάλι και εδώ να πω και ένα ευχαριστώ στον Κώστα Σπαντιδάκη που λείπει, διότι χωρίς τον Κώστα Σπαντιδάκη αυτό το βιβλίο θα είχε κακομεταφραστεί και δεν θα καταλαβαίναμε απολύτως τίποτε. Ήδη είναι δύσκολο βιβλίο. Το τρίτο στάδιο του Καστοριάδη είναι το 1979, όπου ενώ έχει διαρρήξει ο Καστοριάδης το μαρξιστικό πλαίσιο, όπως σας είπα, και τη μαρξιστική ιδεολογία, εν τούτης χρησιμοποιεί ακόμα ορισμένους όρους, όπως σοσιαλισμός, αλλά ο όρος σοσιαλισμός του Καστοριάδη ήδη από τη δεκαετία του 50 δεν έχει αυτή την αγοραία αντίληψη που είχε τότε και που έχει σήμερα, δηλαδή που χρησιμοποιεί αριστερά. Ο όρος σοσιαλισμός ήδη από τη δεκαετία του 50 στο Καστοριάδη έχει την έννοια της αυτονομίας, την έννοια της άμεσης δημοκρατίας, δηλαδή της αυτοκυβέρνησης των ανθρώπων, και τέτοιες έννοιες έχει και σε αυτή την προσούρα που εξέδωσε ο Στίνας που σας είπα, που είναι το 1959. Το 1979 λοιπόν ο Καστοριάδης εγκαταλείπει και την ορολογία αυτή, την έννοια σοσιαλισμ, τον όρο σοσιαλισμός, και υιοθετεί πια τον όρο αυτονομία. Εγκαταλείπει πια όλους τους όρους της αριστεράς και είναι πια πλήρης ρήξη. Ενώ είχε επέλθει η περιεχομενική ρήξη στο περιεχόμενο και στις ιδέες και στις ιδεολογίες, γίνεται πια και η ρήξη στον όρο. Πια δεν υπάρχει σοσιαλισμός, υπάρχει η αυτονομία. Πιστεύω λοιπόν ότι με τον Καστοριάδη έχουμε μία σημαντική
σκέψη, η οποία βέβαια είναι δύσκολο να ανιχνευτεί στους 25 τόμους περίπου που υπάρχει, αλλά νομίζω υπάρχουν μικρά του κείμενα τα οποία μπορούν να προσανατολίσουν, ειδικά τα σταυροδρόμια του Λαβυρίνθου που είναι 6 τόμοι. Έχει μικρά κείμενα, ο καθένας μπορεί να επιλέξει και να διαβάσει αυτό που του αντιστοιχεί για να πάει παραπέρα. Ένα λοιπόν θέμα που ήθελα να θίξω όσον αφορά το φιλόσοφο Καστοριάδη είναι ακριβώς μέσα από αυτό, από τη φαντασιακή θέσμηση της κοινωνίας. Φαντασιακή θέσμηση της κοινωνίας. Και οι τρεις αυτοί όροι έχουν μια ιδιάζουσα βαρύτητα για τον Καστοριάδη και μέσα στο βιβλίο αυτό. Και το φαντασιακό και η θέσμηση και η κοινωνία. Αυτά τα πράγματα αναλύονται πάρα πολύ μέσα στο βιβλίο αυτό της φαντασιακής θέσμησης. Εγώ θα ασχοληθώ λίγο με τη θέσμηση. Και θα ασχοληθώ παίρνοντας αφορμή από διάφορα που νομίζω κατά τη γνώμη μου θέματα που έχουν να κάνουν με το σήμερα και υπάρχουν ορισμένες συγχύσεις και γενικότητες και έχουν να κάνουν και με τον πολιτικό προσανατολισμό μας και νομίζω πρέπει να διευκρινιστούν ή τουλάχιστον να συζητηθούν. Αυτή την έννοια έχουν αυτά που θα πω. Έχουμε διαβάσει, εγώ τουλάχιστον έχω διαβάσει και έχω ακούσει από πολλούς ότι η άμεση δημοκρατία δεν έχει θεσμούς. Αυτό υποστηρίζει, παραδείγματος χάρη, η Κλαούντια Μωάτη, στην εισαγωγή της μάλιστα σε βιβλίο του Καστοριάδη. Γράφει δηλαδή ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να καθοριστεί από θεσμούς. Που σημαίνει ότι μόνο οι διαδικασίες έχουν σημασία, μόνο τα μέσα. Πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Η ίδια χρησιμοποιεί ένα απόσπασμα του Καστοριάδη. Σας το διαβάζω ποιο απόσπασμα χρησιμοποιεί η Μωάτη για να στηρίξει την άποψή της. Λέει το απόσπασμα. Η δημοκρατική κοινωνία θεσμίζεται, ο Καστοριάδης δηλαδή, τα λέει αυτά, με τέτοιο τρόπο ώστε τα ζητήματα της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισονομίας και της ισότητας να μπορούν διαρκώς να επαναπροσδιορίζονται μέσα στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας της κοινωνίας. Ήδη, όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς, έχοντας τη λέξη θεσμίζεται, σημαίνει δημιουργεί θεσμούς. Έτσι, και ο καθένας που διαβάζει αυτό θα εννοήσει και αυτό εννοεί και ο Καστοριάδης. Δηλαδή, αυτό που εννοεί η συγκεκριμένη συγγραφέας είναι αντίθετο από αυτό που εννοεί ο Καστοριάδης. Η δημοκρατία θεσμίζεται για τον Καστοριάδη, δημιουργεί θεσμούς, εντός των οποίων οι πολίτες συζητούν όλα τα θέματα. Το να παραμένουν ανοιχτά και αντικείμενο συζήτηση στα θέματα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν θεσμοί. Αντιθέτως, οι θεσμοί επιτρέπουν αυτές τις συζητήσεις αυτών των θεμάτων. Χωρίς θεσμούς δεν μπορεί να συζητηθούν τα θέματα, οτιδήποτε. Ο ίδιος ο Καστοριάδης, απαντώντας σε μια σχετική ερώτηση, διευκρινίζει. Του κάνω μια ερώτηση σε μια συνέντευξη άλλη και λέει: «Λέτε λοιπόν ότι αποκλείεται κάθε θεσμοποίηση. Εγώ λέω το αντίθετο. Το αντίθετο ακριβώς. Μια αυτόνομη κοινωνία είναι μια κοινωνία που διαθέτει θεσμούς αυτονομίας. Για παράδειγμα, άρχοντες. Πρέπει μόνο να είναι ανακλητοί. Πρέπει να εγγράψουμε στο Σύνταγμα της αυτόνομης κοινωνίας την εξής ρήτρα. Κάθε άρχοντας μπορεί να ανακληθεί από τις εντολείς του». Και άλλα παραδείγματα και άλλα χωρία που έχουν αυτή την αντίληψη ότι δηλαδή η κοινωνία χωρίς θεσμούς δεν μπορεί να υπάρξει. Η κοινωνία δηλαδή δεν είναι ένα σύνολο ατόμων, ούτε μόνο σύνολο διαδικασιών. Είναι και θεσμός. Εάν πάρουμε την κοινωνία ως ένα σύνολο ατόμων, την προσεγγίζουμε τότε με την ψυχολογία, με ψυχολογικούς όρους. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση, που είναι και η άποψη του Καστοριάδη, την εκλαμβάνουμε ως ένα συνολικό θεσμό και μάλιστα ως φαντασιακή θέσμηση. Δεν θα επιμείνω στο φαντασιακό. Δηλαδή, μια κοινωνία, και εδώ είναι το σημαντικό, αποκτά ταυτότητα και αυτοπροσδιορίζεται όχι από το πλήθος των κοινωνικών υποκειμένων που την κατοικούν, αλλά από τη συλλογική της συνείδηση. Η κοινωνία είναι σε θέση να σχεδιάζει το μέλλον της.
έχει θέληση να υπάρχει και να αυτοπροσδιορίζεται, σύμφωνα με τις δικές της φαντασιακές σημασίες. Η δημοκρατική κοινωνία και η αυτόνομη κοινωνία έχει φυσικά τις δικές της σημασίες που τις προσυδειάζουν. Ο Καστοριάδης τονίζει ότι είναι παράλογο να μιλάμε για ένα καθεστώς, για μια κοινωνία που αυτοθεσμίζεται, αν δεν υπάρχουν ήδη θεσμισμένες μορφές οι οποίες επιτρέπουν την αυτοθέσμηση. Φυσικά, ο θεσμός στη δημοκρατική κοινωνία εννοείται με την έννοια της δημιουργίας από τα κάτω, από την ίδια την κοινωνία, με διαβούλευση, με συνέβρεση των ατόμων και συνεργασία και συναπόφαση. Άρα δεν σημαίνει η γραφειοκρατική δομή, δεν σημαίνει ότι ένας θεσμός είναι από τα πάνω, από κάποια γραφειοκρατία, από κάποια ολιγαρχία, αλλά μέσα από συλλογικές, κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες. Και μάλιστα, στη δημοκρατική κοινωνία, ναι μεν υπάρχουν οι θεσμοί, μια θεσμισμένη κοινωνία, αλλά αυτή δεν υποτάσσεται σε μια θεσμίουσα κοινωνία και η θεσμίουσα κοινωνία δεν υποτάσσεται στη θεσμισμένη κοινωνία. Δηλαδή, η δημοκρατική κοινωνία έχει τη δυνατότητα να αμφισβητεί αυτό που είναι ήδη θεσμισμένο ως αξίες, ως σημασίες, ως πρακτικές και να έχει κάτι άλλο από τη στιγμή που το κρίνει ότι πρέπει να έχει αυτό το κάτι άλλο. Φυσικά όλα αυτά στη δημοκρατική κοινωνία επαφίονται όλα στην επαγρύμνηση, στη θέληση και στη δραστηριότητα των ανθρώπων και στην παιδεία τους και στην κουλτούρα τους και στην επιθυμία τους. Και αυτό ας το δούμε και ως εξής. Οτιδήποτε και να συμβεί γίνεται μέσα από θεσμούς. Εκτός βέβαια και αν είναι κάτι εξωθεσμικό που πια καταγγέλλεται και φτάνουμε σε παρεκτροπές. Η κοινωνία δεν μπορεί να παράσχει στον εαυτό της οτιδήποτε παρά μόνο μέσα από θεσμούς. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ βασικό, το οποίο το ξεχνάμε μέσα σε μια πρακτική πολιτική που έχουμε μέσα στα κινήματα. Τέτοιοι θεσμοί όμως σήμερα για να εκφραστεί η κοινωνία δεν υπάρχουν. Αντιθέτως, οι θεσμοί οι οποίοι υπάρχουν είναι η γραφειοκρατία, το κράτος, οι εκλογές, τα κόμματα, οι αντιπρόσωποι, τα κοινοβούλια, τα οποία δεν είναι θεσμοί της κοινωνίας και δεν επιτρέπουν στην κοινωνία να εκφραστεί. Αντιθέτως, οι θεσμοί αυτοί αποτρέπουν την κοινωνία, εμποδίζουν την κοινωνία να συμμετάσχει και να έχει τη δικιά της απόφαση. Μόνο λοιπόν μέσα από θεσμούς που θα ιδρύσει η ίδια η κοινωνία θα μπορέσει αυτή να εκφραστεί, αφού έχει πληροφορηθεί ουσιαστικά, να συζητήσει, να διαβουλευθεί και να αποφασίσει. Αυτό βέβαια για να έρθουν μέσα στα δεδομένα τα σημερινά, για να έρθουν αυτές οι θεσμικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για ένα δημοκρατικό καθεστώς, χρειάζεται ένα δημοκρατικό κίνημα που αφορά όλη την κοινωνία. Πάντα για τον Καστοριάδη η αλλαγή έχει να κάνει με μια συνολική σύλληψη της κοινωνίας και όχι με επιμέρους αλλαγές, αλλά αυτό δεν αποτρέπει, απ' την άλλη, η κοινωνία να έχει επιμέρους θεσμικές αλλαγές. Αυτό που μπορεί κανείς να ρωτήσει εδώ πέρα, πώς ξαφνικά κάποιο κομμάτι της κοινωνίας θα αποφασίσει να γίνει θεσμίζουσα κοινωνία και να ανατρέψει αυτά τα οποία υπάρχουν ως δεδομένα αποτελέσματα. Καλή ώρα όπως είμαστε σήμερα. Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό θέμα, το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε βέβαια σήμερα, αλλά και ούτε μπορούμε να το λύσουμε εντελώς κουβεντιάζοντας σε περισσότερες ώρες θεωρητικά. Το θέμα αυτό υπερβαίνει τα όρια πλαίσια της θεωρίας και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο στο πεδίο της ιστορικής δημιουργίας, της κοινωνικής και πολιτικής πρακτικής. Η συζήτηση αυτή έχει σχέση και με το ένα σχετικό ζήτημα που ήδη υπενήχθηκα στην αρχή, ότι η δημοκρατία, η άμεση δημοκρατία δηλαδή, δεν είναι καθεστώς, δεν έχει θεσμούς, αλλά έχει μόνο διαδικασίες. Αυτή την κατάχρηση των όρων την είδαμε στις πλατείες και τη βλέπουμε και σήμερα στα διάφορα κινήματα. Χρησιμοποιούμε τον όρο αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.
Και κάποιοι μάλιστα νομίζουν πως η άμεση δημοκρατία είναι μόνο διαδικασίες, ένας τρόπος για τη λήψη αποφάσεων. Αλλά όμως, τουλάχιστον ο Καστοριάδης είναι αντίθετο σε αυτό το πράγμα και λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαδικασία χωρίς καθεστώς και χωρίς θεσμούς που είπε ο προηγουμένος. Σχετικό ερώτημα με αυτό είναι και το εξής. Έχει η άμεση δημοκρατία, η αυτονομία, ιδεώδη, αξίες, θεσμούς? Αν ναι, ποιες είναι αυτές? Αρκετοί φιλελεύθεροι συγγραφείς υποστηρίζουν πως η δημοκρατία δεν πρέπει να έχει θεμελιώδεις αξίες. Δημοκρατία λέγοντας εννοούν το σημερινό σύστημα, έτσι, το οποίο δεν είναι δημοκρατία κατά κανένα τρόπο και κατά το Καστοριάδη, και νομίζω έχει δίκιο, είναι φιλελεύθερη ολιγαρχία, είναι ολιγαρχικό το καθεστώς. Αλλά δεν είναι μόνο οι φιλελεύθεροι που εννοούν αυτό το πράγμα, είναι και οι αριστεροί, αλλά και τα διάφορα κινήματα τα οποία αναδύθηκαν μετά τις πλατείες και αναδύονται συνεχώς. Διαδικασίες, βέβαια, όταν λένε οι φιλελεύθεροι και οι υποστηρικτές του συστήματος, εννοούν τι? Εννοούν τις εκλογές, το κοινοβούλιο, και έτσι αναδεικνύεται μία εξουσία, μία κυβέρνηση η οποία θα κυβερνήσει και αν δεν είναι καλή θα έρθει η επόμενη με τις επόμενες εκλογές και ούτω καθεξής. Και οι αριστεροί τα δικά τους, χωρίς να αμφισβητούν στην ουσία την αντιπροσώπευση και όλα τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά που έχει το δεδομένο ολιγαρχικό καθεστώς που εκφράζει το καπιταλιστικό οπωσδήποτε καθεστώς. Έχοντας λοιπόν την άποψη ότι η δημοκρατία δεν είναι καθεστώς, δεν είναι πολίτευμα, παρά μόνο διαδικασίες, στην προκειμένη περίπτωση ανήκει και ο Χάμπερμας σε αυτή την περίπτωση, έχουμε αυτό που ονομάζει ο Καστοριάδης διαδικασιοκρατία. Δηλαδή διαδικασία και τίποτα άλλο. Μας ενδιαφέρει διαδικασία, ούτε σκοπή, ούτε αξίες, ούτε ιδεώδη, ούτε θεσμοί, ούτε καθεστώς. Η διαδικασιοκρατία όμως, και εδώ είναι ένα επιχείρημα εναντίον της, παραπέμπει σε έναν ανθρωπολογικό τύπο, ο οποίος φέρνει εντός του αξιωματικός, εκφύσεως δηλαδή, αγενετής, μία εγγενή ικανότητα να κρίνει και να αποφασίζει, χωρίς την παρέμβαση μιας ουσιαστικής παιδείας. Αυτή η οπτική, σημειώνει ο Καστοριάδης, προϋποθέτει μια ανθρωπολογική μεταφυσική. Δηλαδή φεύγουμε πια από τα πραγματικά και τα πρακτικά προβλήματα και πάμε σε ένα υπερπέραν όπου προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα τα ουσιαστικά που δεν λύνονται. Η βούληση, η γνώση του πλήθους, η γενική βούληση που θα έλεγε ο Ρουσό, του Δήμου τέλος πάντων, δεν προϋπάρχει, δημιουργείται με τη συμμετοχή και τη διαβούλευση. Εδώ είναι το σημαντικό, την πρωτοβουλία και τον αγώνα, τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις. Συνεπώς δεν είναι ανεξάρτητη από τις δημοκρατικές διαδικασίες και την αυτομόρφωση του πολιτικού του υποκειμένου. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης διαφωνεί με τον περιορισμό της δημοκρατίας σε ένα σύνολο διαδικασιών και αντιπαρατάσσει την αναγκαιότητα μιας ολικής σύλληψης της δημοκρατίας ως καθεστώτος, ως πολιτεύματος, με ουσιακές συλλήψεις. Η δημοκρατία, αν και περιλαμβάνει διαδικασίες διαβούλευσης και συλλογικής απόφασης, δεν εξαντλείται σε αυτές, αλλά έχει περιεχόμενο και αξίες. Αυτό μπορούμε να το δούμε και σήμερα, βέβαια, στην νομοθετική εξουσία, στην κυβερνητική επίσης, όπου εκεί πέρα δεν τίθεται μόνο διαδικασίες, αλλά εξετάζονται και θέματα περιεχομένου και θέματα αξιών. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Καστοριάδη είναι το εξής. Γιατί καμιά φορά λέμε, θα το έχετε ακούσει και εσείς στις παρέες, ας φανταστούμε σήμερα τον ελληνικό λαό να έχει άμεση δημοκρατία. Να αποφασίζει. Αυτό είναι φοβερό λάθος, πρώτα-πρώτα δεν γίνεται έτσι. Τι λέει λοιπόν ο Καστοριάδης σε αυτό το πράγμα? Η ιδέα ότι ένα δημοκρατικό καθεστώς θα μπορούσε να παραλάβει από την ιστορία έτοιμα άτομα, δημοκρατικά άτομα, που θα το έκαναν να λειτουργήσει, αποτελεί πλάνη. Τέτοιου είδους άτομα μπορούν να διαπλαστούν μονάχα μέσα σε δημοκρατική παιδεία και μέσω αυτής.
Τι είναι τέλος πάντων αυτή η δημοκρατική παιδεία? Γιατί ακούμε πάλι και αυτό το πράγμα, ότι στον ελληνικό λαό, ας πούμε, λείπει παιδεία, δεν έχουμε παιδεία. Πρέπει τι, να αλλάξουν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια? Όχι βέβαια. Όχι ότι δεν πρέπει να αλλάξουν, αλλά ποιος θα τα αλλάξει και όλο αυτό το θέμα. Αλλά δεν είναι αυτή η ουσιαστική παιδεία. Η ουσιαστική παιδεία για τον Καστοριάδη είναι η πολιτική παιδεία, έτσι, που αφενός με να παράγεται αυτή η παιδεία από τα ατομικά και τα επιμέρους προσωπικά του καθενός, αλλά και από τις συλλογικές κινητοποιήσεις και τη συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα. Και έχει ένα πολύ, επιτρέψτε να σας διαβάσω αυτό το απόσπασμα, ένα πολύ σημαντικό απόσπασμα κατά τη γνώμη μου, όπου θέτει αυτό το ζήτημα της δημοκρατίας σε σχέση με την παιδεία. Οι δημοκρατικές διαδικασίες, λέει ο Καστοριάδης, είναι μέρος, σημαντικό βέβαια, αλλά μονάχα μέρος ενός δημοκρατικού καθεστώτος. Και πρέπει αυτές να είναι γνήσια δημοκρατικές στο ίδιο τους το πνεύμα. Στο πρώτο καθεστώς που παρόλα αυτά μπορεί να ονομαστεί δημοκρατικό, στο καθεστώς της Αρχαίας Αθήνας, αυτές οι διαδικασίες, οι δημοκρατικές διαδικασίες, θεσπίστηκαν όχι ως απλό μέσο, αλλά ως στιγμή ενσάρκωσης και διευκόλυνσης των ποριών που το υλοποιούν αυτό το καθεστώς. Δηλαδή το καθεστώς που φτιάχνει τις διαδικασίες για να υλοποιηθεί μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Πώς, λέει τώρα, το εκπεριτροπής αξίωμα που ίσχυε στην αρχαία Αθήνα, η κλήρωση, η απόφαση μετά από διαβούλευση ολόκληρου του πολιτικού σώματος, οι εκλογές των αρχόντων, τα δικαστήρια του Δήμου, των πολιτών δηλαδή, δεν βασίζονται μόνο σε ένα δόγμα περί της ίσης ικανότητας όλων να αναλάβουν δημόσια καθήκοντα. Ήταν τα στοιχεία της παιδαγωγικής πολιτικής διαδικασίας, της ενεργητικής παιδείας, που στόχο της, η παιδεία αυτή, είχε να εξασκήσει και συνεπώς να αναπτύξει σε όλους τις αντίστοιχες ικανότητες, κάνοντας έτσι όσο γίνεται περισσότερο πραγματικότητα το αξίωμα της πολιτικής ισότητας. Με άλλα λόγια, η ενεργό συμμετοχή στις διαδικασίες και τους θεσμούς αποτελεί το σχολείο και το πανεπιστήμιο της δημοκρατίας. Οι διαδικασίες και το καθεστώς είναι αλληλένδετα δεμένα. Νομίζω αυτό πρέπει να αποτελέσει ένα ερέθισμα για συζητήσεις μέσα στους χώρους στους οποίους κινούμαστε, για να διαμορφώσουμε μια διαφορετική αντίληψη. Τέλος, για να τελειώσω, ο Καστοριάδης έχει μια αντίληψη περί της δημοκρατίας, η οποία ξεφεύγει ουσιαστικά από ένα σχετικισμό και από μια διαδικασιοκρατία. Θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν αξίες και σκοποί, αυτός καθορίζει ορισμένες αξίες και σκοπούς, και προτείνει μια περιεχομενική θεώρηση της δημοκρατίας. Εδώ διαφέρει και από τους αστούς, από το εδώ, και από αριστερούς, που έχουν βέβαια αυτοί κάποιο περιεχόμενο, αλλά είναι ένα περιεχόμενο που τίθεται σε ένα μακρινό μέλλον, με μια τελεολογία, θέλω να πω σοσιαλισμό, ταξική κοινωνία, κτλ. Κτλ. Πιστεύει πως η αξιολογικώς ουδέτερη τυπική διαδικασία συνιστά ένα κίνδυνο, και μάλιστα κίνδυνο εμφανίσεως μορφών ολοκληρωτισμού και αυταρχισμού. Και θέλω να τελειώσω με αυτό, διαβάζοντάς σας αυτό το απόσπασμα του Καστοριάδη, ότι η άποψη σύμφωνα με την οποία καμία κρίση σχετικά με τις αξίες δεν μπορεί να διατυπωθεί πάνω σε αυτά που η κοινωνία παράγει αυθόρμητα, οδηγεί στον απόλυτο ιστορικό μηδενισμό και ισοδυναμεί με τη θέση, παραδείγματος χάρη, ότι κάθε καθεστώς, σταλινικό, ναζιστικό ή άλλο, έχει την ίδια αξία με οποιοδήποτε άλλο. Όταν λέει κάποιος πως ό,τι παράγει αυθόρμητα η παράδοση ή πράγμα που είναι το ίδιο η κοινωνία είναι καλό ή το λιγότερο κακό, τότε προφανώς δεσμεύεται να δείξει
κάθε φορά πάνω σε συγκεκριμένο παράδειγμα πώς και γιατί είναι έτσι και άρα να προχωρήσει σε συζήτηση ουσίας. Δεν μπορεί να επιβάλλεις κάτι επειδή το αποφάσισες έτσι, πρέπει να συζητήσεις, να αποδείξεις γιατί αυτό το πράγμα είναι έτσι και όχι αλλιώς. Άρα πρέπει να φτάσεις σε ουσιακές, σε ουσιακά περιεχόμενα. Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά για να δώσουν μια βάση για συζήτηση. Νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν, τουλάχιστον απασχολούν τον Καστοριάδη, αλλά δεν έχουν τόσο πολύ, κατά τη γνώμη μου, φανεί μέσα στους χώρους και νομίζω ότι με αυτά μπορούμε να έχουμε κάποια άλλη αντιμετώπιση. Γιατί το πρόβλημα, νομίζω, στη χώρα εδώ τη δικιά μας, όπως λέει και ο ίδιος ο Καστοριάδης, είναι ότι είναι μια τεράστια έλλειψη μόρφωσης, παράδοσης, κουλτούρας, πολιτισμού, πολιτικής παράδοσης και το θέμα που μπαίνει είναι πώς θα γίνει κάτι. Νομίζω αυτό που έχει ανάγκη και έχουμε και εμείς ανάγκη είναι ένα είδος, ας το πούμε έτσι, διαφωτισμού, συζητήσεων σε ουσιαστικά πράγματα, τα οποία ουσιαστικά πράγματα μπορούμε να τα αντλήσουμε μέσα από τον Καστοριάδη και από άλλους συγγραφείς, δεν ανέφερα άλλους, εδώ που είναι στον αντίποδα του Καστοριάδη, στο θέμα των θεσμών και στο θέμα της διαδικασίας, αλλά πιστεύω ότι αυτά τα οποία μας λέει μπορούν να αποτελέσουν μια βάση για ένα προβληματισμό δικό μας. Όχι δηλαδή να υιοθετήσουμε αυτά τα πράγματα, αλλά ο προβληματισμός αυτός νομίζω μπορεί να μας προάγει, γιατί σε αυτή τη χώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο νεκρό. Ζούμε μια τεράστια χρεοκοπία, ζούμε μια τεράστια παρακμή σε όλα τα επίπεδα και δεν κινείται φύλο. Οι διάφορες από εδώ και από εκεί ιστοριούλες έτσι που γίνονται, είναι ακίνδυνες για το σύστημα. Πιστεύω αν δεν υπάρξει μια αφύπνιση για ένα κοινωνικό κίνημα, δηλαδή ένα κοινωνικό πλήθος με πλειοψηφική παρουσία μέσα στους χώρους της κοινωνίας, δεν θα βγούμε, όχι μόνο δεν θα βγούμε, αλλά θα πάμε και χειρότερα. Το δείχνει αυτό η ιστορία αυτής της χώρας και η σημερινή περίπτωση. Ζούμε καθημερινά διάφορες ήττες. Αν δεν τις βλέπετε ως ήττες, νομίζω πρέπει να τις δούμε έτσι. Μία ο Σαρωνικός, μία οι φωτιές παλιότερα, μία τώρα οι πλημμύρες. Αύριο τι θα σκάσει? Δηλαδή, τίποτα δεν περιμένουμε ως καλύτερο. Το μόνο καλύτερο που μπορεί να έρθει είναι όταν κινητοποιηθεί η κοινωνία η οποία αυτή τη στιγμή δεν κινητοποιείται. Και γίνονται τα χειρότερα επειδή απουσιάζει η κοινωνία από το πολιτικό στίβο, από την πολιτική σκηνή. Αν όχι η δημοκρατία, τουλάχιστον ορισμένες θεσμικές αλλαγές που θα επιτρέψουν σε αυτή την κοινωνία να πάει λίγο προς το καλύτερο. Σας ευχαριστώ.